Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε έκτακτη κινητοποίηση μαζευτήκαμε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σήμερα, εκπρόσωποι εκλεγμένοι από εργατικά σωματεία και συλλόγους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φοιτητές, εκπρόσωποι άλλων μαζικών φορέων, γονέων, γυναικών και γενικά του κινήματος της πόλης. Το ζήτημα που είναι επιτακτικό και το θέσαμε στην προϊσταμένη του γραφείου του Υπουργού, ο οποίος ήταν απόν, είναι η κατάσταση στα σχολεία. Εκτιλήσεται μια κατάσταση την τελευταία εβδομάδα, η οποία είναι τουλάχιστον ανησυχητική, παίρνει διαστάσεις, τίνει να γίνει έκριθμη με τους χρυσαυγίτες, τους φασίστες, τους νεοναζιστές να αλωνίζουν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θέσαμε την κυβέρνηση, την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, πρώτων ευθυνών της. Δεν μπορούν να κρατάνε θέση, να τηρούν θέση θεατή, δεν μπορούν να κρατάνε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο μαχόμενο, αγωνιζόμενο κίνημα της Θεσσαλονίκης και στους κουκουλοφόρους, τους μαυροφορεμένους που χαιρετάνε τον ήλιο. Έχουν τεράστιες ευθύνες, έχουν τη δυνατότητα να ξεριζώσουν, να σπάσουν αυτό το απόστημα. Όποτε θέλουν, οι δυνάμεις καταστολής λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά, ιδίως όταν απέναντι είναι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, και εδώ τηρούν μία στάση αναμονής, αν όχι μία στάση ενθάρρυνσης τέτοιων φαινομένων. Έχουν εξήγηση αυτά τα φαινόμενα και αυτές οι στάσεις σε μια περίοδο που το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δυναμώνει, που βάζει μπροστά ζητήματα κατάργησης του νόμου του Χατζηδάκη, μας έχει πάρει μια σειρά από δικαιώματα εργασιακά και συνδικαλιστικά, που οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα σχολεία, των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση βγαίνουν παράνομες, που οι φοιτητές αγωνίζονται, όπως και οι εκπαιδευτικοί, για το ασφαλές άνοιγμα σχολείων και σχολών, για να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε μια κανονικότητα με ασφάλεια, να ενισχύονται τέτοιες ομάδες, να παίρνεται ουσιαστικά ο προβολέας να δείχνει σε τέτοια φαινόμενα, προκειμένου να βγαίνει από τη δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις και η στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που τηρεί ίσες αποστάσεις, λες και δεν βλέπει ότι από τη μια μεριά είναι οι χρυσαυγίτες, καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση εδώ και ένα χρόνο, και από την άλλη μεριά είναι το μαζικό κίνημα, είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των μαθητών, των φοιτητών, με καθαρά πρόσωπα και ονοματεπώνυμο, που απαιτούν αυτό το απόστημα να ξεριζωθεί, να φύγουν οι χρυσαυγίτες από τα σχολεία και από τις σχολές. Δεν θα τους περάσει. Πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε εμείς ως εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα προφανώς θα συνεχίσουν, θα είναι δυναμικές, θα καταφέρουμε να τους ξεριζώσουμε από τα σχολεία και από τις σχολές, αλλά δεν μπορούμε παρά να επισημαίνουμε την ανεπάρκεια της κυβέρνησης, τη στάση αναμονής, ουσιαστικά την ενθάρρυνση προς τέτοιες ομάδες, και να απαιτούμε ο κρατικός μηχανισμός και οι δυνάμεις καταστολής να λειτουργήσουν όπως ξέρουν να λειτουργούν όταν έχουν απέναντί τους τον εχθρό λαό, όταν έχουν τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα.